για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο νέος καλλικρατικός Δήμος Δωρίδος λόγω του χωροταξικού του όγκου, καθώς πλέον αποτελείται από συνολικά 56 τοπικές ενότητες, αλλά και για την πολύτιμη βοήθεια με την οποία θα πρέπει να συνδράμουν αντιδήμαρχοι και πρόεδροι στο δύσκολο έργο της διοίκησης του Γιώργου Καπετζόνη υπό τα νέα δεδομένα του Καλλικράτη. Μίλησε στην Πέννη Τσακίρη και την Κάμερα του Λεπάντο ο τέος δήμαρχος Τολοφώνας Ανδρέας Άνθιμος. Ο κύριος Άνθιμος μάλιστα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα έμιστα πλέον αξιώματα, αφήνοντας εχμές για εκείνους που βλέπουν τις θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης από οικονομική σκοπιά. Είναι ένας Δήμος, όπως όλοι οι Δήμοι πανελλαδικά, δύσκολος, πάρα πολύ δύσκολος, γιατί απαρτίζεται από 56 χωριά. Εγώ 9 χωριά είχα στο Δήμο Τολοφόνος και τους οικισμούς βέβαια, άλλους 12 οικισμούς. Και ήταν δύσκολο. Πόσο μάλλον τώρα ένας Δήμος με 56 χωριά. Τώρα, εάν το Γιώργο Καπετζόνη, τον Δήμαρχο, τον καινούριο, τον βοηθήσουν οι αντιδήμαρχοι και είναι παρόντες στα προβλήματα και στα αιτήματα και οι τοπικοί πρόεδροι και όλοι τους, θα καταφέρει κάποια πράγματα. Όπως και όλοι οι νέοι δήμαρχοι, γιατί όταν είναι τεράστιοι οι Δήμοι, πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και πώς μπορούν να είναι παρόντες στα προβλήματα, στα αιτήματα των ανθρώπων στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν χρειάζονται συνεπείς συνεργάτες, λέτε. Πώς είναι αυτό. Χρειάζεται να αποδείξουν οι συνεργάτες του κυρίου Καπετζόνη ότι πράγματι μπορούν να αναλάβουν ο καθένας τον τομέα τους. Αυτό. Έτσι, ο καθένας συνεργάτης, και αυτό εγώ ζητούσα πάντα, να είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις που είσαι για να λάβει απέναντι του κόσμου. Βέβαια, εγώ θα πω τούτο. Και εγώ ξεκίνησα στην πορεία μου και όταν παλιότερα ήμουν πρόεδρος ή ασχολήθηκα με τα κοινά πάρα πολλά χρόνια, από το 1983, με αθλητικούς συλλόγους, με αθλητικούς συλλόγους κλπ. Και ακόμα στην Εκκλησία Επίτροπος ήμουν, δεν ήταν αξιώματα άμεστα τα ήθελα. Τώρα, αν βλέπουν μόνο και μόνο, βλέπουν κάποιοι συνεργάτες την αποστολή τους οικονομική, εκεί δεν θα πετύχει ο σκοπός.